σεβαστείτε το χώρο, σας παρακαλώ. Αυτό γίνεται για τους εργαζόμενους. Σας παρακαλώ. Σεβαστείτε το χώρο. Συνάδελφοι. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Την ενεργεία και όλες εκείνες τις αναπτυξιακές εξέλιξεις. Πάζαρο δημιουργήσατε! Σκλάβο Πάζαρο! Τροπή σας! Μιλάτε για ανάπτυξη και μιλάτε για την ανεργία που δημιουργήσατε! Εσείς τη δημιουργήσατε την ανεργία! Τροπή σας! Υποκριτές! Μπράβο! Απορώ για την ανάπτυξη, δόξα τω Θεώ, ο ελληνικός λαός χόρτασε. Έλα δεν βλέπει. Υποσχέσεις, να είστε καλά. 26 και 18 και κάτω. Και με δικαστικούς επιμελητές. Έτσι ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Καταρχήν να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο και να τον ευχαριστήσουμε για τη συμπαράσταση που μας δείχνει στον αγώνα μας. Και πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ, το οποίο έχει κοινοποιηθεί από δικαστικό επιμελητή σε εργαζόμενο, ο οποίος έχει απολυθεί. Και μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, αυτό είναι παράνομο. Σε περίοδο απεργίας να απολύουμε εργαζομένους. Επίσης δείτε και κάτι άλλο, το βασικό ημερομίσθιο ενός εργατοτεχνίτη, ενώ από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι στα 28,80, εδώ είναι στα 26 και 18 μεικτά. Που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος τώρα στις αρχαιολογικές ανασκαφές, που εργαζόμαστε εμείς, παίρνει 22 ευρώ καθαρά, ο άνω των 25. Επίσης, ένα βασικό το οποίο είναι και μέσα στα αιτήματα τα βασικά μας, είναι ότι διεκδικούμε το επίδομα γάμου, το οποίο και αυτό είναι υποχρεωτικό να δοθεί. Επίσης, τις τριετίες, οι οποίες αυτά είναι υποχρεωτικά, τα ζητάμε βάση νόμου. Τις τριετίες, τις οποίες διεκδικούμε να πάρουμε όσοι δικαιούμαστε. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν. Το ένσημο που παίρνουμε είναι το απλό του σερβιτόρου. Οι οποίοι εμείς εκεί πέρα δουλεύουμε μέσα σε δύσκολες αντίξωες καιρικές συνθήκες. Και επίσης είμαστε όλη μέρα στο κασμά, στο φτιάρι, στο καρότσι και σε διάφορα άλλα πράγματα. Χειρονακτικές εργασίες δύσκολες και βαριές. Και το ένσημο είναι το σερβιτόρου. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας δεν δίνεται. Και αν δεν δοθεί σε εμάς που είμαστε όλη μέρα μέσα στις σκόνες και μέσα σε τέτοιες αντίξωες καιρικές συνθήκες, σε ποιον θα δοθεί? Ρωτάμε εσάς. Θέλουμε την υποστήριξη των φορέων, των τοπικών φορέων, των κοινοτήτων και όλων των βουλευτών του νομού και των δημάρχων. Είναι όλα τα παιδιά εδώ, ακούστε λίγο τις απόψεις των ολονών. Δουλεύουμε για τη βενζίνη. Δουλεύουμε για να λέμε ότι δουλεύουμε. Ότι φεύγουμε από το σπίτι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Για να λέμε δουλεύουμε. Ανάπτυξη με 300 ευρώ δεν γίνεται. Να τελειώνουμε με το σκλαβοπάζαρο, με το δουλεμπόριο. Όλο το λεκανοπέδιο είναι στη μοίρα των εργαζόμενων. Πρέπει να διεκδικήσει όλη η περιοχή αξιοπρεπή δουλειά. Μόνιμη και σταθερή, 5.000 προσλήψεις για όλη την περιοχή. Σήμερα είναι η αρχή. Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι, οι απλήρωτοι, μαζί με τους εργαζόμενους στην αρχαιολογία, δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν για δίθεν ανάπτυξη με 300 ευρώ. Θα ζήσει ακόμα σε χειρότερες εποχές και η νεολαία, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτά τα αιτήματα που λένε σήμερα οι εργαζόμενοι για το ανθυγινό, για να πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους, για αξιοπρεπή μεροκάματο, είναι αιτήματα που είναι το ελάχιστο και το αυτονόητο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι να ανοίξουμε μια προοπτική για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Πρέπει να τελειώνουμε με το δουλεμπόριο. Δεν πάει άλλο. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Έχουμε οικογένειες να ζήσουμε. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν. Έλα μπροστά. Έχω τρία παιδιά στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή πώς θα ανταποκριθώ εγώ με τα 22 ευρώ? Μπορώ με το αυτοκίνητο που μεταφέρομαι για να πληρώνω 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα? Είναι δυνατόν? Αυτό είναι κοροϊδία. Ας το σκεφτούν όλοι τους και ας προβληματιστούν, δηλαδή πώς μπορούμε να ζήσουμε εμείς. Αυτά είχα να πω. Να επαναπροσδιοριστούν όλοι οι απολυμμένοι.
Όλοι οι απολυμμένοι να επαναπροσδιοριστούν. Είναι ένα ερώτημα που μας απασχολεί όλους. Γιατί οι εργαζόμενοι όταν είχε αναλάβει το έργο η ΔΕΗ, πληρωνόντουσαν με 40 και με 45 ευρώ μεροκάματο, παίρναν όλες τις τριετίες, παίρναν το ανθυγινό επίδομα και τώρα έχει ρίξει το μπαλάκι σε άλλους. Να μας απαντήσει και να τεθεί ένα ερώτημα προς τη ΔΕΗ. Θανάτιος και είμαι από το διπλανό χωριό Λιμνοχώρη και εργάζομαι δίπλα στους Αναργύρους. Ιδιαίτερα 5 μέρες τρέχουμε και ζητάμε τα αιτήματά μας, απάντηση δεν βλέπουμε. Και στεναχωριέμαι που βλέπω εδώ συναδέλφους απολυωμένους, κάποια χαρτιά να έρχονται από τους δικαστικούς και χίλια δυο. Εμείς δεν θα αφήσουμε τον καθένα να έρθει εκεί πέρα να παίρνει λεφτά και να εκμεταλλεύεται την εργατιά. Το λέω υπεύθυνα και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα αν με απολύσει η ακμή ή ο καθένας. Θα ήθελα να πω και το άλλο. Η τρομοκρατία των εταιριών δεν θα περάσει στον τόπο μας καθόλου όπως δεν έχει περάσει και τώρα τελευταία χρόνια. Να μας δίνουν το μεροκάματο που πρέπει να δώσουν. Ο πρώτος κύριος άρχισε τη δουλειά ήταν ο κύριος Ιωσυφίδης της ΓΕΑ. Δεν έχω πρόβλημα και να το λέω δημόσια, να ακουστεί στη Δυτική Μακεδονία. Αν νομίζουν 33 και 36 ευρώ ο άλλος μπορεί να ταΐσει μια οικογένεια, ντρέπομαι που το λένε στα κανάλια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαι συμπαραστάτης στους απολυόμενους και θα συνεχίσουμε να κοιτάμε τα αιτήματά μας, να ζητάμε από τις εταιρείες και από τη ΔΕΗ. 16-8 απόλυση από κάποια εταιρεία. Όχι, πες όνομα. Δεν πειράζει, μην μπορούμε. Πρόσληψη 2-8 στην άλλη εταιρεία, ταυτόχρονα σε δύο εταιρείες. Και πολλοί άλλοι. Μπράβο. Πολλοί, όχι μόνο εγώ. Άρα και τι οι συνάδελφοι. Όλοι. Σχεδόν όλοι. Όλοι. Δεν μπορεί να δουλεύουμε ταυτόχρονα σε δύο εταιρείες. Έχω να κάνω μια σημαντική δήλωση. Κράτα το. Δεν ξέρω. Λοιπόν, χθες το βράδυ οι αρχαιολόγοι συνεδρίαζαν, είχαν συνέλευση για να μας στηρίξουν στον αγώνα μας. Το ίδιο βράδυ πήγε ο εργοδηγός, ο ΤΕΜΕΚ, προϊστάμενος τέλος πάντων ότι είναι, και ζήτησε τα ονόματα αυτών που θα μας στηρίξουν. 70-30. Οι αρχαιολόγοι έχουν απολυθεί και απολυθήκανε κάποιοι από αυτούς και οι ίδιοι έχουν εκβιαστεί με απολύσεις. Ναι. Γιατί στηρίζουν την απεργία. Και χθες το βράδυ πήγε ο εργοδηγός και ζητούσε τα ονόματα των αρχαιολόγων που θα μας στηρίξουν ώστε με σκοπό να τους διώξουν και αυτούς. Είμαι ένας από τους 13 απολυμμένους, μας έχει σταλεί δικαστικό έγγραφο στο σπίτι να πάμε να υπογράψουμε την απόλυσή μας. Ήταν στοχευμένες, ήταν όλη η επιτροπή σχεδόν. Και δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό να συνεχιστεί έτσι. Δουλεύουμε, είμαστε άνθρωποι. Δεν θα δουλεύουμε ούτε για 19 ευρώ με στην τέφρα, ούτε τίποτα. Ούτε για 28 ευρώ ένας παντρεμένος. Και αυτά δεν έχουν μπει ακόμα. Η εταιρεία, όταν εμείς αγανακτήσαμε και είπαμε τι είναι αυτά τα λεφτά, μας είπε ότι έχει γίνει ένα μικρό λογιστικό λάθος σε 800 εργαζόμενους. 800 άτομα. Εντάξει, οκ, κωδικοί είναι, τα ξέρουμε, περνιούνται λάθος αυτά. Μετά μας εγγυήθηκε ότι θα μας δίνει τα λεφτά μας, αλλά μία μέρα αν χάνουμε την εβδομάδα, χάνεται το έκτο μεροκάματο που είναι προς αύξηση και από εκεί που μας λένε ότι εγώ θα παίρνω 22,80 ως κάτω των 25, θα πρέπει να τα βγάζω, να τα διαιρώ και θα βγαίνω στα 20, στα 21, στα 19. Με αυτό το καιρό που έχουμε στη Φλόρινα, δεν νοείται η εταιρεία να ζητάει να κάνω 20 καθαρά μεροκάματα, δεν υπάρχει περίπτωση Οκτώβρη μήνα να κάνω 20 καθαρά μεροκάματα, βρέχει, έχει κρύο, χίλια δυο. Αυτό μας είπανε, αυτό μας δίνουνε και μας λένε ότι αν γυρίσουμε πίσω στην εργασία μας, εγώ και οι υπόλοιποι 12, από 1 Οκτώβρη θα ξαναπιάσουμε δουλειά. Ποτέ να μην πιάσουμε δουλειά, δεν μας ενδιαφέρει. Και το βρήκανε. Μας πλήρωσαν από τις 19 που πιάσαμε δουλειά. Κόψανε ταμείο ανεργίας. Σε άτομα που πήγαν να πάρουν ταμείο ανεργίας, πήγαν στον ΟΑΕΔ και τους λέει, παιδιά, εσείς δουλεύετε από τις 2 του μηνός. Συμβάσεις στα χέρια δεν έχουν οι εργαζόμενοι. Συμβάσεις, προσλήψεις. Και τα άλλα τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν ότι εμείς προσληφθήκαμε από την εταιρεία δεν τα έχουμε. Εκαθαριστικά, μισθολογικά, προχθές μας μοιραστήκαν. Μέσα στην απεργιακή κινητοποίηση. Μετά δεν είναι μόνο το θέμα το οικονομικό, εγείρονται και άλλα θέματα. Είναι θέμα ασφαλείας. Χθες ήρθαν κάποιοι δημοσιογράφοι και παρθήκανε κάποια πλάνα δίπλα από την τομή του ορυχείου. Πριν από μερικές μέρες εκεί, ΣΚΕ1. Δουλεύουμε ακριβώς πάνω στην τομή. Προχθές έβρεξε. Στο παρακάτω που έσκαβε το μηχάνημα έγινε κατολίσθηση. Θέλει πολύ να γίνει κατολίσθηση και να βρεθεί ο άλλος μαζί με το σκάμα και με τα εργαλεία του και με τους αρχαιολόγους και με τις ομπρέλες του κάτω στα 70 μέτρα. Είναι τα σίδερα. Μόνο τότε θα βρεθεί. Είναι τα σίδερα. Διεκδικούμε μέσα ατομικής προστασίας. Όπως είναι μια μάσκα απλή και ένα γάντι. Γιατρό. Είχαμε. Τεχνικό ασφαλείας. Μισό λεπτό. Είχαμε ατυχήματα. Αυτά γίνανε. Αρχαιολόγος. Γίνανε. Είχαμε ατυχήματα. Έπεσαν, χτυπήσανε συνάδελφοι στα σίδερα
και μέχρι που να ανέβει το ασθενοφόρο από τη ΔΕΗ να τον περιθάλψει, αν ήταν κάτι πιο σοβαρό. Τι θα γινόταν. Και έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Σε ορχείο δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε ούτε σε γραφείο με τη ζέστη και το air condition, ούτε έχουμε να κάνουμε. Ούτε έχουμε να κάνουμε με στυλούς και με μολύβια να λερώνονται τα χέρια μας. Έχουμε να κάνουμε με βαριά εργαλεία, έχουμε να κάνουμε με οχήματα, έχουμε να κάνουμε με σίδερα, έχουμε να κάνουμε με σκόνη. Είναι αδιγεινός ο χώρος. Όλα αυτά μέσα μας περνάνε. Έχει λίγη σκόνη. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε να εφαρμοστούν αυτά που προβλέπει η κατεμέ επέσχυτη συλλογική, γενική συλλογική σύμβαση. Αυτά ζητάμε να εφαρμοστούν. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Και όχι προφορικά, γραπτά. Μα οι τριετίες δεν έχουν καταργηθεί. Τόσο αν κάνω λάθος. Οι τριετίες δεν έχουν καταργηθεί. Λοιπόν, ζητώντας εμείς τις τριετίες από την εταιρεία, μας δήλωσε ότι αν ήξερε ότι θα ζητήσουμε τριετίες, δεν θα μας προσλάμβανε ποτέ. Καθόλου λέει, ναι. Δεν θα προλαμβάνε. Είναι απειλή. Θα έπαιρνε άλλα παιδιά, ναι. Το ξέρουμε και απάντησε και το κλασικό ότι δεν φταίει η εταιρεία, αλλά φταίει η Τρόικα. Ναι, ναι. Τα κλασικά, φταίει η Τρόικα. Στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουμε. Αν ήθελε, μπορούσαμε να δίνει και 50 ευρώ την ημέρα. Δεν έχει όταν κερδίζουν και έχουν τα μούτρα να λένε για ανεργία. Είναι αυτό, είναι σημαντικό ότι δεν αναγνωρίζουν τις τριετίες. Η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας. Κλέψιμο από τους εργαζόμενους και κέρδη για τους λίγους. Όποιος νομίζει ότι είναι διαφορετικός ο ανταγωνισμός και η απελευθέρωση κάνει μεγάλο λάθος. Η ανισότητα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να είναι στον αέρα και ο δημόσιος τομέας να είναι εντάξει, προστατευόμενος, με επιδόματα παιδιών, με επιδόματα. Χίλια δυο επιδόματα και ο ιδιωτικός τομέας να μην παίρνει τίποτα και να είναι στον αέρα. Δηλαδή η Ελλάδα χωρίζεται στον ιδιωτικό τομέα, άλλη χώρα ο ιδιωτικός τομέας και άλλη χώρα ο μόνιμος τομέας. Επιτέλους να πάψει πια αυτό. Πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους εργαζομένους και όχι να κοπούνε, γιατί όταν μιλάμε πρέπει να τα διευκρινίζουμε. Το κόψιμο ως συνήθως γίνεται προς τα κάτω, δεν γίνεται προς τα πάνω. Αν είναι και ο δημόσιος τομέας να κατέβει εκεί που είναι το ιδιωτικός τομέας, όχι. Να παλέψουμε να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά όλοι μαζί. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα. Αλλιώς... Και η μεγάλη της ΔΕΗ και η περιφερειακή σύμβουλη εδώ πέρα που τους εκλέξαμε στον νομό Φλόρινας και στην Κοζάνη και Παλμαϊδά, πρέπει να ντρέπονται που μιλάνε για αναπτυξιακή δυνατότητα του νομού Φλόρινας από τη στιγμή που υπάρχει εκμετάλλευση. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος και τα παιδιά εδώ, οι συναδέλφοι. Πρέπει να ντρεπόταν που το κάνανε εδώ πέρα η μερίδα. Και ο δήμαρχος και οι δημάρχοι και όλοι. Και αύριο ως διευθύντης του ΟΑΕΔ για το ζήτημα της ανεργίας στη Φλόρινα το αντίστοιχο. Μπορεί να έρθουμε. Ο περιφερειακός διευθύντης του ΟΑΕΔ το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να ασχοληθεί με το ζήτημα και να το λύσει. Βεβαίως. Και όχι να κάνει φιέστες. Παρέμβαση. Θέλετε να μιλήσουμε και για τις δομές του κράτους. Να μιλήσουμε και για τις δομές του κράτους. Επιθεώρηση ανεργίας. Απούσα. Και τοπικοί παράγοντες. Είμαστε η πέμπτη μέρα κινητοποιήσεων πέρα από, από κάποια συνδικάτα και το εργατικό κέντρο. Δεν έχει έρθει κανένας για συμπαράσταση τουλάχιστον. Δεν λέμε να μας λύσουν τα προβλήματα. Θέλετε να μιλήσουμε για επιθεώρηση εργασίας. Έχουν μείνει δύο άτομα. Δύο άτομα για να καλύψουν ολόκληρο νομό. Πού είναι το κράτος? Αυτές οι δομές ελέγχου έπρεπε να προστατεύονται από την ελληνική κοινωνία. Δύο άτομα αντιθέτως υποβαθμίζονται. Υπάρχει σχέδιο, σίγουρα. Αυτό δείχνουν όλα. Για να πρέπει να προστατεύονται αυτές οι δομές για να μπορούν να κάνουν τους ελέγχους και να μην αλωνίζουν όλοι οι μεγάλοι εργολάβοι. Είμαστε εδώ πέρα εργαζόμενοι, δεν είμαστε δούλοι. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή πατήσαν στο φιλότιμο του Έλληνα, ο Έλληνας μπορεί να έχει φιλότιμο, αλλά έχει και μυαλό. Έχει και ένα μορφωτικό επίπεδο Α και δεν θα γίνουμε εδώ Ουγκάντα. Αυτές εδώ οι πολιτικές που εφαρμόσανε σε άλλους λαούς στην Ανατολή δεν μπορεί να εφαρμοστούν εδώ.